Τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν σχολείο με ευχαρίστηση. Δεν φταίνε τα παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι φταίει το ίδιο το σύστημα που έχουμε, το οποίο είναι πολύ, πολύ, πολύ ζώρικο, ρε παιδί μου. Πολύ ζώρικο. Αυτό το παπαγαλία δηλαδή είναι τρομερό. Να μην μπορεί το παιδί να φύγει από το σχολείο και να έχει καταλάβει τι γίνεται, να πάει σπίτι του με χαλαρότητα, να έχει κάνει τα περισσότερα σχολείο, να του μείνει χρόνος. Γιατί τα παιδιά, και σαν κάποτε παιδί μιλάω, θέλουν και το χρόνο τους να κάτσουν να παίξουν. Τι λες, ρε. Να παίξουν με το φίλο τους, με το αδερφάκι τους, με τίποτα, με αυτά που τον ευχαριστούν. Δεν ονειρεύεται κανένα παιδί ότι θα πηγαίνει σπίτι του και θα κάθεται 4 ώρες πάνω από ένα γραφείο και θα έχει τη μάνα εδώ πάνω του λέει: Διάβασες, δεν διάβασες. Τι κατάλαβες, δεν κατάλαβες. Τι θα κάνεις το διάβασμα. Εκβιασμός, δωροδοκία, έλα να διαβάσεις, θα σου δώσω. Μόνο που τα σκέφτεσαι όλα αυτά, λες: Ω Παναγία μου, αύριο πάλι σχολείο. Και εντάξει, υπάρχουν και τα παιδιά που. Το έχουν, ρε παιδί μου, πολύ. Αλλά και τι πρέπει να μείνουν, δηλαδή τα άλλα θα είναι δεύτερον ταχυτήτων που δεν το έχουν τόσο πολύ και που δεν είναι αριστούχα. Έτσι. Τι σημαίνει, δεν ισχύει για αυτό στο σχολείο. Δεν πρέπει να με κάποιο τρόπο και αυτά να προχωρήσουν. Εντάξει, δεν θα μπουν στο τάδε πανεπιστήμιο να πάνε για οικονομικά. Κάτι θα κάνουν και αυτά στη ζωή τους. Δεν πρέπει να πάρουν τη βασική τους εκπαίδευση τουλάχιστον. Βέβαια. Τουλάχιστον, δηλαδή να τελειώσουν το σχολείο. Πλάκα, ξέρω εγώ τι να πω, ρε παιδί μου. Είναι λίγο ζώρικο το σύστημα του σχολείου μας τώρα και το σκέφτομαι συνέχεια. Με κοιτάς σαν να φταίω εγώ, ρε. Όχι, αγάπη μου, εσύ λες, ρε φίλε, γιατί εσύ διάβαζες και εμάς μας ρίχνουν να μιλάμε. Τα καταλάβαινε καλύτερα. Μα και αν δεν πας καλά στο σχολείο, θα γίνεις παρουσιαστής, δεν υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, σωστά. Είναι και αυτό μια λύση. Λοιπόν, πάμε με Ζων Μαραζή.